Έμπειρος κοινοβουλευτικός, θα μας βοηθήσει, αυτοπεριοριζόμενος, μολονότι έχει στην ευθύνη του τον τόσο νευραλγικό τομέα της υγείας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές. Όλοι γνωρίζουμε το τι συμβαίνει στη χώρα και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι μέρες αυτές είναι κρίσιμες και επικαλούμεθα όλοι και να επικαλεστούμε τον πατριωτισμό των Ελλήνων και να στηρίξουμε, κάνοντας μια αυτοϋπέρβαση κόμματα και βουλευτές, την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, μια προσπάθεια που δεν αφορά τα κόμματα που συγκυβερνούν, αλλά αφορά την πατρίδα, μια ταλαιπωρημένη πατρίδα από την μνημονιακή καταιγίδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν διαβάσει κανείς το τι γραφότανε στην περίοδο πρώτων Βαλκανικών πολέμων, αντιλαμβάνεται ότι η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται σε ό,τι αφορά τη μιζέρια που εκπέμπεται ακόμα και σήμερα, σε αυτές τις στιγμές, όταν η κυβέρνηση καταβάλει μια υπερπατριωτική προσπάθεια να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια αυτού του λαού. Σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και τον ιδιαίτερο τομέα στον οποίο ο Πρωθυπουργός μου έχει αναθέσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υγεία είναι ένα κρίσιμο αγαθό που αφορά όλους μας, πλούσιους και φτωχούς. Είναι όμως ένα αγαθό που θα πρέπει η συγκροτημένη και συντεταγμένη πολιτεία να το εξασφαλίζει χωρίς διακρίσεις σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σε όλους τους πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα. Είναι ένα δημόσιο αγαθό που οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια της οικονομίας κάτω από οποιασδήποτε δυσκολίες, να περιορίσουμε τα φαινόμενα της φθοράς και της διαφθοράς, προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι όχι από το πλεόνασμα, αλλά από το υστέρημα της οικονομίας. Γιατί η υγεία, ο χώρος της υγείας, είναι μια πηγή παραγωγής ανασφάλειας ή ασφάλειας. Αν δηλαδή παρέχεις υπηρεσίες που πραγματικά εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στους πολίτες, τότε παράγεις ασφάλεια στους πολίτες. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν θεωρούμε ότι οι δαπάνες αυτές είναι σπατάλες. Όταν γίνεται με νοικοκυριό, με εξορθολογισμό, όταν έχουν συγκεκριμένες στοχεύσεις, είναι αναπαραγωγικές επενδύσεις που συμβάλλουν στην υγεία ενός λαού, και ένας λαός όταν έχει υγεία είναι ένας λαός που δημιουργεί, που παράγει και προοδεύει. Θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια με αισιοδοξία και με πείσμα ότι μπορούμε και κάτω από αυτές τις δυσκολίες να προσφέρουμε σημαντικά σε αυτόν τον χώρο, σε έναν πολύπαθο χώρο όπου ενδημούν μικρά και μεγάλα συμφέροντα, όπου απεδείχθη η αδυναμία του πολιτικού προσωπικού στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αναφέρθηκε ο κύριος Κρεμαστινός προηγουμένως για την περίοδο 93-96, όπου ενδημούν πάρα πολλά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτή την μεγάλη δημιουργική προσπάθεια σε αυτόν τον χώρο, επιχειρώντας το πρώτο να στηρίξουμε ένα σύστημα που υπέστη τις επιπτώσεις μιας μνημονιακής καταιγίδας. Να αιμοδοτήσουμε το σύστημα με νέο ανθρώπινο δυναμικό. Απελευθερώνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χίλιες θέσεις που ήταν προϊόν παλαιότερων διαγωνισμών που είχαν σταματήσει λόγω της περίοδου της κρίσης. Και μέσα από αυτή την απελευθέρωση είναι μια σημαντική, όχι βέβαια η επαρκής ανάγκη, να αιμοδοτήσουμε το σύστημα μέχρι τον Απρίλιο περίπου, τοποθετώντας στο σύστημα της υγείας, της δευτεροβάθμιας κυρίως υγείας, 1.000 περίπου γιατρούς. Παράλληλα θα επαναπροκηρύξουμε, δίνοντας περισσότερα κίνητρα, τον διαγωνισμό που είχε προηγηθεί
και αφορούσε επικουρικούς γιατρούς. Διαγωνισμός όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τις 900 θέσεις μόνο στις 300 θέσεις. Διεκδικούμε από τις επαναπροσλήψεις του Υπουργείου Μεταρρύθμισης ένα σημαντικό αριθμό διοικητικών υπαλλήλων προκειμένου να αιμοδοτήσουμε το σύστημα. Και βεβαίως η κυβέρνηση πιστεύουμε ότι από τις προσλήψεις που προγραμματίζει για φέτος θα δώσει την δυνατότητα αιμοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με γιατρούς που θα είναι γιατροί που θα τοποθετηθούν με ειδικότητα σε στοχευμένες θέσεις για να καλύψουμε πραγματικές ανάγκες και με νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερος στόχος μας είναι η επαναθεμελίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 80 και παρά τις αδυναμίες του πρέπει να ομολογήσουμε ότι προσέφερε σημαντικά στην περίθαλψη του Έλληνα πολίτη. Θέλουμε λοιπόν να επαναθεμελιώσουμε αυτό το σύστημα σε νέες βάσεις, με ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο πρωτοβάθμιας υγείας, δημόσιας υγείας, για να μπορέσουμε πραγματικά να βάλουμε σε λειτουργία τη στρατηγική της πρόληψης σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε νέους θεσμούς που θα οικοδομούν μια νέα προσπάθεια σε αυτόν τον χώρο, ικανή να αναχαιτήσει όλη αυτή την περιραίουσα ανασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ότι υπάρχει ένα ανθρωποκεντρικό κράτος που εκπέμπει τη ζεστασιά και την ανθρωπιά σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις. Τρίτος και κρίσιμος πυλώνας αυτής της προσπάθειάς μας είναι να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία, την πληροφορική, και να ενιοποιήσουμε επιτέλους τα συστήματα πληροφόρησης και πληροφορικής σε αυτόν τον χώρο, στα πλαίσια της ΙΔΙΚΑ. Επιτέλους να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένο χρόνο να δημιουργήσουμε το τάξης της υγείας. Ένα σύστημα ενιαίο που θα μπορεί να παρακολουθεί, να παρεμβαίνει στην πηγή παραγωγής του κόστους της υγείας για να περιορίσουμε τα φαινόμενα διαφθοράς. Είμαστε αποφασισμένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ενιοποιήσουμε επιτέλους αυτό το σύστημα που σήμερα είναι δυστυχώς κατακερματισμένο προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων και της αδυναμίας της πολιτείας να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει σε όλες τις πτυχές και σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος. Θα βάλουμε σε άμεση λειτουργία την ψηφιακή υπογραφή σε συνδυασμό με το νέο σύστημα καταπολέμησης της απάτης, αξιοποιώντας όλες τις υποδομές της ΙΔΙΚΑ για να μπορέσουμε πραγματικά να περιορίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα που μέχρι σήμερα πληγώνουν, αν θέλετε, αυτόν τον ευαίσθητο χώρο που προσδοκούμε όλοι, πιστεύω, να εργαστούμε και να συνεργαστούμε προκειμένου να αναβαθμίσουμε. Επόμενος πυλώνας της προσπάθειάς μας είναι η φαρμακευτική πολιτική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα έγινε το μεγάλο πάρτι του φαρμάκου. Η χώρα είχε συνταγές όσο είχαν χώρες των 40 εκατομμυρίων κατοίκων. Η χώρα είχε κατανάλωση φαρμάκου και δαπάνες όσο χώρες τριπλάσιες του πληθυσμού της Ελλάδος, χωρίς να έχει αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Θα επιχειρήσουμε να καθιερώσουμε ένα σύγχρονο μοντέλο παρέμβασης στο χώρο της υγείας, στο χώρο του φαρμάκου, για να μπορέσουμε αποφασιστικά να συγκρουστούμε με όλα εκείνα τα συμφέροντα που επιμένουν να απομυζούν το χώρο αυτό. Με συνέπεια να μπορέσουμε μέσα από αυτό το μοντέλο και να περιορίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα ώστε να τα εξαλείψουμε και να εξασφαλίζουμε φάρμακο σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας που διαθέτουν ΑΜΚΑ. Είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Είμαστε αποφασισμένοι, κυρίες και κύριοι, καθιερώνοντας αυτό το μοντέλο, να εξασφαλίσουμε πόρους τους οποίους θα επανεπενδύσουμε στο χώρο της υγείας. Να αξιοποιήσουμε το χάρτη της υγείας, για τον οποίο ξόδεψε ο ελληνικός λαός πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, για να μπορέσουμε πραγματικά να συμβάλλουμε σε ένα ποιοτικό σχεδιασμό ολόκληρου αυτού του τομέα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα εχθές τον προκάτοχό μου υπουργό να διαρωτάται πού θα βρούμε τα χρήματα. Για να καταργήσουμε το 5 ευρώ και το 1 ευρώ στις συνταγές. Δεν ήθελα ειλικρινά να επανέλθω σε φαινόμενα που πραγματικά με στεναχωρούν και δεν τιμούν κανέναν από μας. Θα τα βρούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στο γεγονός της επαναφοράς της διάταξης που καταργήσατε και χαρίσατε το χοντρεμπορικό κέρδος όταν οι πολυεθνικές πουλάνε το προϊόν τους απευθείας στα φαρμακεία. Υπήρχε μια διάταξη που όριζε ότι το χοντρεμπορικό κέρδος όταν δεν πάει διαμέσου των φαρμακοποθηκών πηγαίνει στον ΕΟΠΗ. Αυτό καταργήθηκε. Εποφελία των πολυεθνικών εταιριών. Αυτή η διάταξη θα επανέλθει και από αυτή τη διάταξη προσδοκούμε ένα σημαντικό ποσό. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο οφείλω να αναφέρω είναι η συνέχιση του ΕΟΠΗ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να ενοικιάζει κτίρια με τιμές που πραγματικά είναι προκλητικές για την περίοδο. Ή να εξακολουθεί να ενοικιάζει κτίρια τα οποία δεν έχουμε ανάγκη όταν δίπλα, σας λέω λοιπόν στην Αγία Παρασκευή ένα παράδειγμα, έχουμε κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων και εξακολουθούμε να διατηρούμε ενοικιασμένα κτίρια του ΕΟΠΗ από τα οποία πληρώνουμε αρκετά χρήματα. Εκείνο που πραγματικά όμως είναι προκλητικό και δείχνει πώς αξιοποιήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη δημόσια περιουσία για την οποία μας καταγγέλλετε, είναι το περίφημο κτίριο των Ολυμπιακών Έργων που είναι στην Κηφισίας, 32.500 τετραγωνικών, το οποίο είχε παραχωρηθεί στο Υπουργείο Υγείας και ξαφνικά το πήρε πίσω το ΤΑΙΠΕΔ, το πούλησε και τι έγινε, υποχρέωσε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας να το νοικιάσει για 99 χρόνια, παρακαλώ. Να το νοικιάσει, καλά ακούτε, για 99 χρόνια με 4 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο το χρόνο συντήρηση. Και το πιο εκρηκτικό, όταν πήγαμε στο Υπουργείο, συναντήσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε αυτό το κτίριο να υπάρχει μόνο μία υπηρεσία 15 υπαλλήλων. Δώσαμε εντολή να μεταφερθεί η υπηρεσία αυτή στα κτίρια του ΕΚΑΒ. Και διαπιστώσαμε τι? Ότι είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και ξενίκια στο το κτίριο, όσο θα παραμένει ξενίκια στο, και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίοδο ποιος θα νοικιάσει ένα κτίριο 32.000 τετραγωνικών και ποιος θα ενδιαφερθεί να το νοικιάσει, ποιος ιδιοκτήτης, από τη στιγμή που το κτίριο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πληρώνεται από το Υπουργείο Υγείας. Αυτά είναι τα έργα και οι ημέρες. Να σας πω, είναι πολλά αυτά που μπορώ να πω, αλλά δυστυχώς θα προσκρούσω στο χρόνο της Προέδρου. Θα πω όμως κάτι που συναντήσαμε σήμερα. Καλείται το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πληρώσει για 2 χρόνια, κύριε Κρεμαστινέ, 15 εκατομμύρια ευρώ στους φίλους μας, τους Γερμανούς, για υποστήριξη, για να φτιάξουμε νομοσχέδιο της υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας και για να εκδώσουμε υπουργικές αποφάσεις. Για πράγματα που οι υπηρεσίες σήμερα αρνούνται να πιστοποιήσουν ότι υπάρχει έργο. Κύριε Αυτό Υπουργέ, είναι το έργο το οποίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχείρησε η προηγούμενη κυβέρνηση να προωθήσει λέγοντας ότι προωθεί μεταρρυθμίσεις. Ζητήσαμε
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πήραμε την έγκριση της κυβέρνησης ότι η περίφημη BMW που θα πουληθεί και το αεροπλάνο να δοθούν στο Υπουργείο Υγείας, γιατί οι προκάτοχες ηγεσίες δεν βρήκανε 800.000 για να επισκευάσουν τα 120 ασθενοφόρα που βρίσκονται παρκαρισμένα, γιατί δεν έχουν χρήμα, δεν είχαν τα 800.000 το ΕΚΑΒ για να επισκευαστούν. Εκεί λοιπόν που δεν μπορέσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να βρείτε χρήματα, κάντε λίγη υπομονή και θα δείτε ότι θα βρούμε χρήματα για να στηρίξουμε πραγματικά αυτόν τον χώρο. Γιατί εμείς είμαστε αποφασισμένοι, με όλα αυτά τα φαινόμενα που πληγώνουν την αξιοπρέπεια του λαού μας, για όλα αυτά τα φαινόμενα που δημιουργούν στερήσεις στους καρκινοπαθείς της πατρίδας και χάνονται άνθρωποι γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην αγωγή τους, δεν μπορεί να κοιμάται κανένας Έλληνας και κανένας πολιτικός ήσυχος όταν ενδημούν σε αυτόν τον χώρο τέτοια συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Υπουργό Υγείας.